πρόθεσμα φέτος πρέπει να είναι 5 έμφυα. Τόσο βγαίνουν. Το έμφυα είναι περίπου 2,5 δις. Άρα λοιπόν, για να πει ότι θα πληρωθούν αυτά τα 13,1 δις, πρέπει να βάλουν 5 έμφυα. Μα εδώ πέρα ο ένας δεν πληρώνεται. Ο ένας έμφυα δεν πληρώνεται. Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει. Επομένως μας δουλεύουν. Πώς θα πληρωθεί? Δεν πληρώνεται. Παρ' όλα αυτά, το ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ζήσουμε, έχουν φέρει τον κόσμο πέρα από το όριο της φτωχίας και κάτω, οι δανειστές και οι τοκογλύφοι σαν άνθρωποι της νύχτας λέει δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να κόψεις μισθούς, συντάξεις, αποταμιεύσεις, να κόψεις οτιδήποτε, εγώ θέλω να μου τα σκάσεις. Σαν κανονικοί άνθρωποι της νύχτας. Τώρα λένε ότι θα πληρωθούν λεφτά όταν βγει η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Μας δουλεύουνε. Χωρίς να υπάρχει ούτε ένα ευρώ ρευστό στην αγορά θα υπάρξει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη συνήθως γινότανε πώς? Από επενδύσεις δημόσιες, δηλαδή το κράτος έκανε επενδύσεις. Και οι όποιοι ιδιώτες είχαν όρεξη για επενδύσεις, είχαν κάποιο μικρό ποσό, πηγαίνανε στις τράπεζες και λέγανε έχω ορισμένα λεφτά, δώστε μου δάνειο για να κάνω επενδύσεις. Άρα λοιπόν και οι όποιες ιδιωτικές επενδύσεις γινότανε ήτανε με δανεισμό ιδιωτικό. Δηλαδή οι τράπεζες δίνανε στους ιδιώτες. Δεν είχαν δικά τους λεφτά, δεν έβγαζε ο άλλος 10 δις και θα πει κάνω μια επένδυση. Είχε ξέρω ότι 500.000 ευρώ, πήγε στην τράπεζα, του έδινε άλλα 5-6 και τότε έκανε την επένδυση. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε στην τράπεζα λεφτά για να δώσουν, ούτε οι ιδιώτες έχουν λεφτά. Άρα λοιπόν τελείωσε, δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει επένδυση και η οποία θα φέρει ανάπτυξη. Έχετε ακούσει ότι θέλουν το υπόλοιπο της, του ΟΤΕ. Τώρα βγαίνουν, λέει, δώστε τα υπόλοιπα του ΟΤΕ. Θέλουν το υπόλοιπο του Βενιζέλος, του Ελευθέρωτος με το αεροδρόμιο. Θέλουν τα νερά, θέλουν τα λιμάνια, θέλουν ό,τι καλό υπάρχει οικόπεδο αξιοπρεπές, λέει, στη Αστέρα. Δηλαδή τα θέλουν όλα, τα δημόσια. Μετά θέλουν και τις ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή ό,τι καλό υπάρχει ιδιωτών, θα το πάρουνε πώς? Με τη μέθοδο των κόκκινων δανείων. Εφόσον δηλαδή έχουν στραγγίξει την οικονομία, δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς όλα τα οι εταιρείες, θα πέσουν έξω, δεν τους δίνουν λεφτά να τις σώσουν, οπότε θα βγουν στο σφύρι και θα τους πάρουν. Άρα λοιπόν, εκτός από τη δημόσια περιουσία, θα πάρουν και την ιδιωτική. Αυτό είναι όσον αφορά την οικονομία. Δηλαδή, ούτε πρόκειται να αναπτυχθεί, θα κόβουν συνέχεια μισθούς και συντάξεις προς τα κάτω. Τελειωμένα. Και τους βλέπετε τώρα. Ήδη σήμερα είπανε, σήμερα το απόγευμα, ότι το κουατρέτο είπε ότι το ανώτατο όριο θα είναι 1.300 ευρώ η ανωτάτη σύνταξη. Και δηλαδή από ό,τι υπολογίζουν θα πρέπει η μέση σύνταξη να είναι γύρω στα 500 ευρώ, 500-550 εκεί. Και η ανωτάτη, δηλαδή πρώην πρωθυπουργοί, πρώην του Αρείου Πάγου, ή δεν μιλάω για στρατηγή διότι αυτή είναι στο χαμηλό τους έχουν βάλει, δηλαδή θα είναι 1.300 το ανώτερο και το κατώτερο 200 τόσο. Τώρα πάμε στο επίπεδο της εθνικής κυριαρχίας. Όποιος νομίζει ότι είμαστε ελεύθερο κράτος είναι γελασμένος ή κοροϊδεύει τον εαυτό του ή τα αυτιά του ενδεχομένως δεν ακούνε καλά αυτά τα οποία του λένε. Δηλαδή είμαστε ένα σκλαβωμένο κράτος 100%. Δηλαδή μια τέλεια σκλαβιά. Πρώτον, ξεκινάμε από το κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο περισσότερο, δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει και να γράφεται με ύψιλον κοινοβούλιο, σκυλοβούλιο κανονικά. Διότι εφόσον δεν
νομοθετεί. Δεν νομοθετεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι οι νόμοι οι οποίοι έρχονται, έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στα αγγλικά. Δηλαδή ούτε καν τις μεταφράζουν, δηλαδή δεν έχουν την τσίπα να πει ότι ξέρεις, κάνω μία μετάφραση. Ή στα αγγλικά έρχονται οι νόμοι απ' έξω και λέει εφαρμόστε τους. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι δεν τη διαβάζουν. Εξάλλου το είπε σε μία κρίση γιατί ο Χρυσοχοίδης λέει συγγνώμη να πούμε δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Δηλαδή νόμους οι οποίοι ρυθμίζουν το μέλλον της χώρας λέει δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Και όμως τα ψήφισε. Δηλαδή αυτό είναι το κοινοβούλιο με ύψιλον. Δεν έχουμε κυριαρχία στο νόμισμά μας. Δηλαδή εφόσον είναι το ευρώ δεν μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική, εθνική, νομισματική πολιτική. Δεν καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε μέσω του προϋπολογισμού να κάνουμε ορισμένες δαπάνες εκεί που θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν αναγνωρίζουν την εθνική κυριαρχία καθόλου. Τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι αυτή με αυτά τα σύνορα. Δεν υπάρχει τέτοια εθνική κυριαρχία. Είναι τελειωμένο. Όλα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, και στο ΝΑΤΟ. Του λέει εντάξει, όλα αυτά εδώ πέρα είναι δικά μας όλα αυτά. Δικά μας. Τα έχετε κι εσείς, αλλά εμείς είμαστε. Εσείς είστε, ας το πούμε, ούτε καν ο αγροφύλακας της περιοχής. Δεν ξέρω εάν τυχόν το ακούσετε ή το είδατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, σε μία συνέντευξή του στο CNN, το ρωτήσανε, καλά, εσύ λες ότι η Τουρκία είχε δικαίωμα να ρίξει το ρώσικο αεροπλάνο για 12 δευτερόλεπτα που υποτίθεται ότι πέρασε τα τουρκικά σύνορα. Για 12 δευτερόλεπτα, λέει, το ρώσικο αεροπλάνο. Και το ρίξατε. Εσείς που τόσα χρόνια τώρα περνάτε και γαζώνετε το Αιγαίο και γράφετε εκεί που ξέρετε να πούμε την εθνική κυριαρχία της γειτόνισσάς σας της Ελλάδας, δηλαδή μπορούν να ρίξουν τα τουρκικά αεροπλάνα. Λοιπόν, ακούστε τι είπατε. Είπε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, παρακαλώ, δεν το είπε κανένας υπαλληλάκος, λέει η Ελλάδα σαν χρεοκοπημένη χώρα βρίσκεται υπό γερμανική κυδαιμονία. Γι' αυτό δεν έχει δικαίωμα κατάρρευσης. Αυτό το δικαίωμα ανήκει στη Γερμανία. Εφόσον η Γερμανία δεν ενοχλείται από αυτές τις παραβιάσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Και δεν βγήκαν οι δικοί μας, τι λέει βρε αλήτη. Το καταλάβατε. Δηλαδή, εσείς λέει στην κυδαιμονία, εάν δηλαδή θέλουν οι Γερμανοί να απαγορεύσουν να πετούνται τα τουρκικά, είναι στην αρμοδιότητα. Δεν είναι στη δικιά σας, διότι εσείς είστε υπόδουλοι. Επίσης επεμβαίνουν στην συγκρότηση και λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Λέει κλείστε μεραρχίες, καταργήστε στρατηγούς, δώστε τα στρατόπεδα για να μπαίνουν οι πρόσφυγες. Δηλαδή σου λέει έχετε πολλά στρατόπεδα, θα τα δώσετε και θα φέρουμε να μένουν μουσουλμάνοι πρόσφυγες. Τζιχαντιστές δηλαδή. Τζιχαντιστές. Και επίσης λέει απολύστε τους στρατιώτες, τους επαγγελματίες οπλίτες. Δηλαδή που εδώ που τα λέμε στηρίζεται ο στρατός. Από τη στιγμή που η θητεία έγινε 9 μήνες δεν μπορεί ο στρατός με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέτρα να λειτουργήσει με τους κληρωτούς, διότι μέχρι να πάνε να εκπαιδευτούν και λοιπά δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων στηρίζεται εις τους επαγγελματίας οπλίτες, που ήταν μια πολύ καλή αυτή εφαρμογή και έπρεπε να γίνει, διότι δεν μπορείς να έχεις ένα άρμα που κάνει 3 εκατομμύρια, όχι 100 εκατομμύρια ευρώ.
δεν ήταν 3 δις δραχμές περίπου, έκανε ένα άρμα, δεν μπορείς να το είσαι ένα κυρωτό. Θα πρέπει να είσαι ένα επαγγελματία, οπλίτη, να ξέρει αφενόμενα το συνδυεί και να μην το χάσεις πέρα από την ώρα του και να σκουριάσει, και από την άλλη πλευρά να μπορέσει οι δυνατότητες τις οποίες έχει το κάθε οπλικό σύστημα να μπορέσει να αξιοποιούνται. Άρα λοιπόν λέει θα απολύσετε τους μισούς. Εδώ στο τελεσίγραφο. Αυτά τα οποία είπαμε στην οικονομία και στην εθνική κυριαρχία είναι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, πού μπορεί να φτάσουμε? Δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουμε φτάσει στο τέρμα, δηλαδή δεν έχουμε πιάσει πάτο. Λένε συνεχώς, κόψτε περισσότερο μισθούς, κόψτε συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ, επικουρικά. Θα τα κόψετε. Εξάλλου η Λαγκάρντ το είπε ξεκάθαρα. Λέει, εσείς δεν είστε Ευρωπαίοι. Είστε Βαλκάνοι. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να συντονιστείτε με τους Βαλκάνιους. Δηλαδή θα πρέπει να συγκρίνεστε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δηλαδή αυτό είναι η επίσημη θέση. Δεν είναι πληροφορίες ή μισόλογα. Είναι επίσημη θέση. Επομένως οι μνημονιακές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί θα πρέπει εφαρμόζοντας αυτές τις υποχρεώσεις να πηγαίνει προς τα κάτω όλη η οικονομία. Τώρα, εφόσον λέει πάλι μονίμως ότι ξέρεις, όταν θα εφαρμόσουμε τις μνημονιακές επιταγές και εφόσον θα έχουμε μία, ας το πούμε, ανάπτυξη, θα βελτιωθεί λίγο η οικονομία σας, θα πληρώνετε άνετα τους τοκογλύφους δανειστές και στη συνέχεια θα ανακάμψετε. Αλλά λέμε το εξής, ότι εφόσον έχει πουλήσει το κράτος το ελληνικό όλη τη δημόσια περιουσία, δηλαδή έχει πουλήσει τότε τις μονάδες, τα λιμάνια, τις μεγάλες μονάδες τουρισμού, πού θα έρθουν οι ξένοι, έστω και αν θέλουν να επενδύσουν? Δηλαδή, πού θα επενδύσουμε? Το μόνο το οποίο εκκρεμεί τώρα είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, στο Ηράκλειο. Δηλαδή, αυτή είναι η μόνη, ας το πούμε, δυνατότητα που μπορείς να προσκαλέσεις ένα ξένο επενδυτή και να του πεις, σου δίνω αυτό το αντικείμενο για να επενδύσεις. Στη συνέχεια, εκτός το ότι πραγματικά δεν υπάρχει σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα μεγάλες δυνατότητες επενδύσεων, και απόδειξη είναι ότι δεν έχουν εκπονήσει ακόμα, υποτίθεται τόσοι επιστήμονες, τόσοι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να κάνουν μελέτες, δεν ξέρει το ελληνικό κράτος πού θα επενδύσει. Απόδειξη, όταν είχε πάει ο κύριος Τσίπρας στη συγκέντρωση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Κλίντον για τους δικούς του λόγους, δηλαδή σε μία παρένθεση, δεν κουρέψανε τα ομόλογα που είχε ο γαμπρός του. Εκεί του τα σκάσανε 100%. Δηλαδή όταν ο κύριος Τούρκογλου έκοβε έκοβε όλες τις αυτές τις... με το PSI που έκοβε όλα τα ομόλογα, τα ομόλογα που είχε ο γαμπρός του Κλίντον δεν τα κούρεψε. Αυτός τα πληρώτησε στο ακέραιο. Οπότε θεώρησε ότι του έκανε μία, ας το πούμε, χάρη και του κάλεσε καμιά πενταριά επενδυτές, λεφτάδες Αμερικάνους, και τον εσύστησε. Και του λέει κύριε Πρωθυπουργέ, πέστε, αυτά τα είδαμε εδώ πέρα, στην τηλεόραση. Πέστε στους κυρίους εδώ πέρα κάπου 50 επενδυτές, πού μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν και τι μπορούν να κάνουν. Πέστε τους. Θυμάστε τότε, με αγγλικά της τρίτης δημοτικού, ο κύριος Τσίπρας λέει, εμείς θα τους βοηθήσουμε άμα έρθουν. Δεν τους είπε ούτε ένα, ότι ρε παιδιά, έχουμε αυτό το αντικείμενο που μπορείτε να έρθείτε. Διότι απλούστατα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, η όποια δυνατότητα
έχει η Ελλάδα, πέρα από ορισμένες τουριστικές εγκαταστάσεις, από ορισμένες φαρμακοβιομηχανίες που πρέπει να τις ενισχύσει, από ορισμένες εφευρετικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων και του μυαλού των νέων Ελλήνων, που εκεί πρέπει να δώσεις κίνητρα για να μπορέσει να κάνει όλη αυτή την οικονομία να την ξεπετάξει. Δεν υπάρχουν, δηλαδή τι, και ένας που έχει λεφτά θα έρθει τι, να χτίσει ένα εργοστάσιο να φτιάχνει αυτοκίνητα? Όχι. Άρα λοιπόν είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχει ο ελληνικός χώρος. Μπορεί να είναι μόνο τουριστικά, να είναι στην ναυτιλία, μόνο εκεί. Αλλά ούτε αυτά υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα μπορέσουν να τα εξηγήσουν σε ένα ενδεχόμενο επενδυτή και να έρθει. Αλλά λέμε το εξής. Πες ότι κάποιος ενδιαφέρεται. Εσείς τι πιστεύετε, ότι με αυτά τα οποία ισχύουν τώρα στην Ευρώπη, διότι κακά τα ψέματα και η Ευρώπη τρίζει. Όταν βγαίνει ότι η Deutsche Bank, η Credit Suisse και η Société Générale, η Γαλλική, είναι στα πρόθυρα του πεισίματος. Αυτό βγήκε πριν 10 μέρες περίπου. Άρα λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι θα βρεθούν Ευρωπαίοι οι οποίοι θα έρθουν, θα πάρουν λεφτά και θα έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα τον capital controls, που δηλαδή θα φέρει λεφτά και δεν ξέρει αν θα παίρνει 420 το μήνα? Δηλαδή ποιος θα έρθει? Να μην λέμε αστεία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν. Δηλαδή ούτε η δυνατότητα υπάρχει σε πανευρωπαϊκό ή και σε παγκόσμιο επίπεδο για να έρθουν να επενδύσουν. Επομένως θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα έρθουν επενδύσεις και θα πρέπει να ανακάμψει η οικονομία. Δεν πρόκειται. Τώρα, να δούμε πού πάει το πράγμα από άποψη εθνικής κυριαρχίας. Τώρα αρχίζουν και ξεδιπλώνουν τα δύσκολα. Οι Γερμανοί με τους νατοϊκούς έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία διχοτόμησης του Αιγαίου. Φτιάξανε, λέει, ένα νατοϊκό στόλο. Δηλαδή ποιος τον έφτιαξε? Η Λαγκάρντ με τον Τούρκο. Ο Ερντογάν με τη Μέρκελ το αποφασίσανε και λένε στους δικούς μας, λέει, ελάτε υπογράψτε κι εσείς. Και αυτό έγινε. Δηλαδή αποφασίστηκε στην επίσκεψη της Μέρκελ στην Τουρκία, το αποφασίσανε και ήρθαν εδώ πέρα και λέει υπογράψτε κι εσείς, μπείτε κι εσείς μέσα. Και οι δικοί μας πήγανε, υπογράψανε, χωρίς να ξέρουν τι θα κάνει αυτός ο νατοϊκός στόλος, πού θα ενεργεί και ποιος είναι ο ρόλος του. Δηλαδή τι θα κάνει, δηλαδή έφτιαξε ένα στόλο. Τι θα κάνει αυτός ο στόλος, κανείς δεν ξέρει. Ο σημερινός Βέλγος διοικητής της Frontex, ο οποίος κατέθεσε επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά η ελληνική ακτοφυλακή, διότι αυτό το οποίο κάνει δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε ούτε τίποτα. Γιατί? Διότι εγώ το έχω ζήσει και λόγω της άβου. Όταν φύγει μια βάρκα φορτωμένη με 50 κόσμο μέσα και ανοιχτή, από εκεί και πέρα τέλειωσε η ιστορία. Μόλις πλησιάσει οποιοδήποτε περιπολικό ή πλοίο, σκίζουν τη βάρκα και πέφτουν μέσα στη θάλασσα, οπότε υποχρεώνεσαι να τους μαζέψεις πλέον ως ναυαγούς. Και όταν ρώτησα τους λιμενικούς, ότι καλά ρε παιδιά, γιατί δηλαδή τους αφήνετε και έρχονται στις παραλίες, έτσι, και βγαίνουν κατευθείαν και προσγειώνουν πέρα στην παραλία. Γιατί? Λέει, κοίταξε να δεις, έχουμε εντολή να μην τους βάλουμε. Γιατί? Λέω, γιατί? Διότι μόλις πηγαίναμε στα χωρικά ύδατα, σκίζαν τη βάρκα, είμαστε υποχρεωμένοι να τους μαζέψουμε με βάση τις διεθνείς συνθήκες, γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν και μπορούμε να πάμε και φυλακή ότι δεν τους μαζέψαμε και τους αφήσαμε να πηγούμε. Οπότε τους φέρναμε βρεγμένους και έπρεπε να τους δώσουμε ρούχα, να τους δώσουμε παπούτσια, να τους δώσουμε κουβέρτες. Οπότε δεν μπορούσαμε. Μαζέψαμε 1-2 βάρκες, 5-100-200 άτομα. Οπότε από εκεί και πέρα τέλειωσε η ιστορία. Άρα λοιπόν τους αφήνουμε να έρχονται, τουλάχιστον να έρχονται στεγνή και να μην τους μαζεύουν βρεγμένους. Έτσι ακριβώς έγινε. Άρα λοιπόν, όταν φύγει η βάρκα γεμάτη κόσμο, τελείωσε.
όλες αυτές οι ροές που έρχονται. Καταρχάς, δεν ξυπνήσαν ένα πρωινό οι Σύριοι, οι Ιρακινοί, όλοι αυτοί και λένε ας πάμε μια βόλτα στο Αιγαίο ή να πάμε στη Ραφτίδα. Κάποιος τους βορβάδιζε, κάποιος τους σκότανε και αναγκαστήκαν οι άνθρωποι και φύγανε. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η πρωτογενής αιτία αυτής της κατάστασης είναι αυτοί οι οποίοι βομβαρδίζουν. Δηλαδή οι Αμερικάνοι και οι, τα τσιράκια τους οι Ευρωπαίοι. Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, να πούμε, οι οποίοι από κοντά θέλανε να βομβαρδίσουν κι αυτοί. Αυτοί δημιουργήσαν το πρόβλημα. Και η Αραβική Άνοιξη που υποτίθεται ξεκίνησε Λιβύη, Αλγερία, Τινησία, Ιράκ κλπ. Έγινε ένας πολύ βαρύς χειμώνας στη Μεσόγειο και πληρώνουμε εμείς αυτή τη στιγμή τις συνέπειες. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία πώς προβλέπουμε να ξεκαθαρίσει. Ήδη κλείσαν τα σύνορα από χθες. Δεν φεύγει ούτε ένας από τα Σκόπια και πάνω. Βάλανε σκοπούς από την πλευρά του Ιωνίου για να μην πηγαίνουν μέσω Αλβανίας και Ιταλίας. Άρα λοιπόν όσοι είναι εδώ θα μείνουν. Και το επόμενο ποιο είναι, θα κοιτάξουν όσοι δεν έχουν κανονικά χαρτιά ή όσους δεν θέλουν από το 1 εκατομμύριο που περάσανε ήδη στην Ευρώπη, θα κοιτάξουν να τους στείλουν πίσω, τους φορτώνουν στα αεροπλάνα και τους στέλνουν στην Ελλάδα, διότι ήταν η πρώτη χώρα που μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, ο Θεός να μας φυλάει, μην βρεθούμε με κανένα εκατομμύριο, 1,5 και 2 εκατομμύρια μέσα σε 2-3 χρόνια στην Ελλάδα. Για να κάνουμε μία μικρή αυτή, επειδή πολλά λέγονται και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και δεν με ενδιαφέρει, αισθάνομαι δημοκράτης, αισθάνομαι κανονικός εθνικόφρον αλλά όχι εθνικό παράφρον, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Όλοι αυτοί που φτάνουν στην Ελλάδα από νομικής πλευράς είναι λαθρομετανάστες. Οι ακροδεξοί, οι ναζιστές κλπ. Φοβούνται να το πούνε διότι αυτοί έχουν τη ρεξιλιά και δεν μπορούν να το πούνε. Εγώ σαν δημοκράτης μπορώ να το πω διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο πρόσφυγας ποιος είναι. Ο Ιρακινός και ο Σύριος ο οποίος βομβαρδίζεται και έρχονται τα τάγκ και σκοτώνουν τα παιδιά του και φεύγει και πολύ σωστά φεύγει, πάει στην Τουρκία. Στην Τουρκία είναι πρόσφυγας. Εκεί, στην Τουρκία, πάει σε προσφυγικούς καταλογισμούς, περιθάλπτονται από τον ΟΗΕ και από τον Ερυθρό Σταυρό και από όλες τις οργανώσεις, εκεί είναι πρόσφυγας. Και εκεί οφείλει ο ανθρωπισμός να επεκτείνεται εκεί, στην πρώτη χώρα, ασφαλή χώρα, μετά τη χώρα του. Δηλαδή, πρόσφυγες είναι στην Τουρκία. Εάν θέλουν να τους πάρουν από τους προσφυγικούς καταλογισμούς, σαν πρόσφυγες, με γεια τους με χαρά τους, να τους πάρουν. Από τη στιγμή όμως που θα φύγουν από τους προσφυγικούς καταβλισμούς και θα αναζητήσουν την τύχη την οποία αυτοί φαντάζονται είτε στη Σουηδία, είτε στη Γερμανία, είτε στη Αυστρία, αρχίζουν και μεταπίπτουν στην κατηγορία του μετανάστου. Και από τη στιγμή που μπαίνουν σε πλοία και μπαίνουν σε μια χώρα λαθρέα, είναι λαθρομετανάστες. Αυτή, πώς να το κάνουμε, αυτή είναι η εξήγηση του νομικού όρου. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα είναι από νομικής πλευράς λαθρομετανάστες. Μπορεί να ήταν πρόσφυγες στην Τουρκία, αλλά εδώ είναι λαθρομετανάστες. Δεν λέω ότι επειδή είναι λαθρομετανάστες, διότι όταν έχεις τώρα μία γυναίκα, την οποία την έβλεπα εγώ σάμα με 2 μηνών παιδάκι στην αγκαλιά, πολλές φορές κατέβαινα και γάλα τους έδινα και φτάω, διότι πες ότι ήταν η εγγονή μου. Δηλαδή δεν μπορείς σε αυτόν τον ανθρώπινο παραλογισμό και τον ανθρώπινο πόνο, δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις είσαι λαθρομετανάστης. Θα πρέπει να τους περιθάλψουμε. Και αυτό λέει και η ανθρωπιά μας, λέει και η ιστορία μας, λέει και ο πολιτισμός μας. Πρέπει να περιθάλψουμε αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον αυτούς που έχουν ανάγκη. Τώρα, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Από πλευράς οικονομίας. Κακά τα ψέματα. Από τότε που έγινε, που μας φτιάξανε ελληνικό κράτος ελεύθερο, είμαστε σκλαβωμένοι οικονομικά.
Να μην ξεχνάμε ότι το 1823, δηλαδή μόλις ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση και 5 χρόνια προτού αποκτήσουμε οντότητα ελεύθερη κανονικού κράτους, ήρθε ο αμφιλεγόμενος Λόρδος Μπάιρον μέσω Επτανήσων και βρήκε το Μαυροκορδάτο σαν μεσάζον των Αγγλικών τραπεζών και έδωσε δάνεια και σκλάβωσε τον αγώνα προτού καν γίνει ελεύθερο κράτος. Δηλαδή, ο Μαυροκορδάτος πήρε λεφτά από την Αγγλία μέσω του Λόρδο Μπάιρον για να σκλαβώσει τον αγώνα. Και φυσικά όλα αυτά τα λεφτά τα οποία δίδαν ήταν και πονίδιστα και τοκογλυφικά. Δηλαδή, πέραν 100.000 χρυσές λίρες και έρχονταν στον αγώνα 30, τα οποία μοιραζόταν μεταξύ των καπεταναίων και των αυτών που υποτίθεται. Τι λογικό. Όχι καπεταναίων. Όχι καπεταναίων, ναι, τέλος πάντων, όλους αυτών. Αυτοί πεθάνανε στην ψάθα. Αυτοί πεθάνανε, ναι, αυτοί πεθάνανε στην ψάθα, όπως λέει πολύ σωστά ο Νίκος ο Λιβαντάκης. Σίγουρα τα μοιραζόταν οι επιτήρη, δηλαδή ο Μαυροκορδάτος με την κλίκα του. Ναι. Επίσης, να μην ξεχάσουμε το γεγονός ότι παραγγείλανε 3 καράβια πολεμικά, τα πληρώσανε και ήρθε μόνο ένα. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ποιος θέλει. Ξεκινήσαμε έτσι. Ας δούμε από την μεταπολεμική περίοδο και μετά, για να μην ανατρέξουμε, διότι υπάρχουν πολλά και γραφτά και ιστορίες. Να δούμε από τη μεταπολίτευση και μετά. Ο πρώτος υπεύθυνος, ο οποίος εσκλάβωσε τη χώρα και την οπισθοδρόμηση, ήταν ο μέγας και πολύς Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήθελε να παρουσιαστεί αναγεννητικός και μάλιστα στις αφήσεις τότε που ήταν σύνθημά του «έργα και όχι λόγια», έτσι έλεγε, ο οποίος πήρε 2 μεγάλα πακέτα από την Αμερική, όταν δηλαδή δώσαν τα κλειδιά της υπόδουλης Ελλάδος οι Εγγλέζοι στους Αμερικάνους, του λέει πάρετε και αποκτήσαμε άλλο νταβατζή, εδώσανε το σχέδιο Μάρσαλ και το δόγμα Τρούμαν, τα οποία τα πήρε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τα έδωσε σε μία διαπλεκόμενη παρέα των Αθηνών, με τους οποίους αρκετά λέγονται και διάφορες σχέσεις που είχαν πέρα από τις πολιτικές και διάφορες κρεβατικές. Τους έδωσε λοιπόν τα μισά και παραπάνω, τα δάνεια τα πήραν όλα. Αυτοί στήσαν ορισμένες μαϊμουδίστικες εταιρείες, δηλαδή κάτι κατσάμπες, κάτι πλεκτήρια, κάτι αυτά εν πάση περιπτώσει, και στη συνέχεια τα περισσότερα τα βγάλαν στην Ελβετία και έχουν εκεί τα παλάτια τους. Άμα θα δείτε 5-6 του Γενάρη, δέστε τις κουτσομπολίστικες εφημερίδες κάθε 5-6 του Γενάρη και θα δείτε ότι μια καλούνε το Ρέμο, την άλλη καλούνε και κάνουν τα ρεβεγιόν τους οι διάφοροι επώνυμοι των Αθηνών εις το Κτάνς της Ελβετίας και στις άλλες ελβετικές πόλεις. Καταλάβετε. Αυτοί είναι οι μεγάλοι που αναπτύξαν την Ελλάδα, οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Και πέρα από τα 2 πακέτα που πήρε από τους Αμερικάνους ο Καραμαλής, έκαμε νόμο ο οποίος έκλεβε τις αποταμιεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων, υποχρέωνε και καταθέτανε όλα αυτά σε λογαριασμούς με μηδενικό επιτόκιο, καταθέτανε άτοκα όλες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα έδιδε με ελάχιστο επιτόκιο στους δίθεν επιχειρηματίες για να αναπτύξουν την Ελλάδα. Αλλά σε κάποια φάση ούτε είδαμε, δεν πια αυτή η μακροημέρευση, καμία. Αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες υποτίθεται βιομηχανίες οι οποίες στηθήκανε επί εποχής Καραμαλή δεν υπάρχει ούτε μία τώρα. Όλες εκκλείσανε. Όλες. Γιατί? Διότι δεν ήταν σωστά φτιαγμένες από την αρχή. Δηλαδή είχαν φτιαχτεί για να κλείσουν. Αντίθετα, έστειλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το φουκαρά τον ελληνικό λαό που βγήκε από τον εμφύλιο και από τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τους έστειλε
εργάτες στη Γερμανία και οι Έλληνες εργάτες αναπτύξανε την κατεστρεμένη Γερμανία, η οποία τώρα μας έχει σκλαβώσει. Καταλάβατε, αυτή ήταν. Και αναγνώρισε και το χρέος, κύριε Μανώλη. Ναι, εντάξει, αυτά τα πούμε. Θα πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε μετά, Γιώργο, μετά. Ο επόμενος μεγάλος υπεύθυνος ήταν ο χαρισματικός Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, ενώ είχε και τις οικονομικές γνώσεις, είχε και την οργανωτική δυνατότητα, διότι ήταν πολύ ικανός και πανέξυπνος. Και είχε και την κοινωνική αποδοχή, διότι μπορούσε να πει του λαού ότι ξέρεις, θα πεθάνεις για να φτιαχτούμε σαν κράτος. Και δεν του το είπε. Δηλαδή μπορούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να φτιάξει την Ελλάδα, να την κάνει ένα ευρωπαϊκό κράτος και δεν την έκαμε. Το λέω εγώ, ο οποίος κάνω αυτοκριτική, διότι το 1974 δυστυχώς στήριξα το ΠΑΣΟΚ και όχι το κέντρο στο οποίο παραδοσιακά ανήκα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και αυτός δεν σταμάτησε τις καταθέσεις, συνεχίζαν οι καταθέσεις να πηγαίνουν στον άτοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος για να τα δίνει όπου θέλει. Επίσης έφαγε, επίσης ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορούσε, πώς, πήρε τα πακέτα Ντελόρ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, δηλαδή είχε τη δυνατότητα όπως ο Καραμανλής, το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, μπορούσε να γίνει η Ελλάδα έστω και το 81-85 μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έγινε. Στην αρχή αρχίξαν και σκορπάγαν τα λεφτά, γιατί για να λαβώσει το άντρο του Έλληνα, όπως έλεγε ο ταγματασφαλίτης Πασόκος Βαγγέλης Γιαννόπουλος, λέει για να λαβώσει το άντρο του Έλληνα, δώσ' στη συνέχεια έστησε το αμαρτωλό πασοκικό κράτος και έκανε το κορόιδο με αποκορύφωμα το μαυράκι της ΔΕΗ, ο οποίος βούτυξε 500 εκατομμύρια δραχμές στην τσέπη και όταν έσκασε το αυτό λέει καλά είπαμε να έδωσε δηλαδή γραμμή ότι είπαμε να κάνουμε δωράκια στους εαυτού μας αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν έδινε γραμμή για λογικά δωράκια, δηλαδή μέχρι 200 δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ήτανε. Λοιπόν, στη συνέχεια ήρθε ο εθνικός ολετήρας, η Μποντικομαμή, ο Δοσύλλογος Συνήτης, ο οποίος κανονικός Γερμανός, αυτό ήταν το δεύτερο. Το πρώτο ήταν ότι αυτός ο Ελλαϊνός έκλεψε από τις γριές 105 δις ευρώ με το χρηματιστήριο. Είχε τους τσάτσους του Παπαντονίου, Γκαργάνες, Στουρνάρες, Χριστοδουλάκηδες, Χαρδούβελοι, όλοι αυτοί ήταν στην μαφία του Σιμίτη. Και εστήσανε την ιστορία του χρηματιστηρίου και πήρανε από τον ελληνικό λαό, αυτά είναι καταγεγραμμένα και υπολογισμένα, 35,5-3 δραχμές. Τα οποία σημαίνουν 102-103 δις ευρώ. Το καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο ότι τα πήραν μέχρι και από γιαγιάδες, από βοσκούς, οι οποίοι αφελώς παίξανε στο χρηματιστήριο και τα χάσανε. Και επίσης, πέρα από αυτό, από τα 105 δις ευρώ, έφαγε και τα αποθεματικά των ταμείων πάλι. Τα παίζανε τζόγο και τα χάσε. Και τα αποθεματικά έφαγε όσα έφαγε από τις αποταμιεύσεις των ανθρώπων, έφαγε και τα αποθεματικά ξανά των ταμείων, διότι υποχρεωτικά τα παίζανε εκεί και τα χάσανε. Ήρθε μετά ο καραμαλικός κλόνος, ο Κωστάκης, ο οποίος με τους κουμπάρους και με τους κολλητούς κατέστρεψε και αυτός ξανά την οικονομία με τα δομημένα ομόλογα. Δηλαδή τα δομημένα ομόλογα ήταν σαν τις επιταγές οι οποίες είχες ένα ομόλογο, το έσπαγες λέει για να πάρεις λεφτά διότι δεν είχες. Έφτανε σε σημείο να σπάνε ονομαστική αξία 100 εκατομμύρια και το δώσανε
ξέρω εγώ τι, 30. Δηλαδή έχανες 70 εκατομμύρια με ονομαστική αξία 100. Αυτός ήταν ο Κωστάκης, ο Καραμαλής. Στη συνέχεια ήρθαν τα περιτώματα του Παπανδρεϊσμού με τον ναυτιστικό γιο του τον Γιωργάκη, ο οποίος μαζί με τα αδέρφια του επέξανε τα CDS και ποντάρανε στην χρεοκοπία της χώρας και ξανά χάσανε πάλι. Ήρθε ο κύριος Τούρκογλου, Παύλα Βενιζέλος, και έκοψε δίθεν όλες τις καταθέσεις και όλα τα ομόλογα τα οποία ήταν και χάσανε 200 δις, άλλα δις και οι τράπεζες. Θα πείτε, μόνο αυτοί φταίνουν. Φταίνουν και τα κόμματα σαν φορείς. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία με βάση τους νόμους έπρεπε τώρα να διορυθούν. Γιατί, διότι χρωστάει 214, είπε ο κύριος Κυριάκος χθες το βράδυ, υπολόγισε και χρωστάει, λέει, η Νέα Δημοκρατία 214 ευρώ. Που τα χρωστάει, τα πήραν από την Αγροτική Τράπεζα. Καταλάβατε. Και το ΠΑΣΟΚ άλλα 200.